Πέμπτη χρονιά φέτος, τρέχουμε για το τραπεζάκι, τρέξανε, το διασκεδάσανε μικρή και μεγάλη. Τι έχετε να πείτε για αυτή την όμορφη και πάλι συνάντηση αθλητική? Φέτος, παρόλο τα πολλά προβλήματα, παρόλο που έχουν εγκαταλείψει όλοι το τραπεζάκι, εμείς είπαμε να επιμείνουμε. Είναι ένας θεσμός, πέμπτη χρονιά. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο γίνεται περισσότερο, γιατί πράγματι επιβάλλεται, χρειάζεται. Η περιοχή μας είναι αυτή που παίρνει ζωή από το τραπεζάκι. Mm-hmm. Αν το αφήσουμε κι εμείς, τότε τι θα γίνουμε όλοι εμείς? Το τραπεζάκι για μας είναι σημαντικό. Και όπως βλέπετε, η περιοχή θέλει ένα δρόμο. Και φέτος έχουμε και περισσότερες συμμετοχές. Βλέπουμε ακόμα περισσότερες συμμετοχές. Είναι ακόμα περισσότερες συμμετοχές, αλλά και μικρών παιδιών. Αυτό έχει σημασία, να τους εμφυσίσουμε το τρέξιμο, τον αθλητισμό, να ασχολούνται. Όλα τα παιδιά ρωτάγανε από την αρχή του καλοκαιριού πότε θα γίνει ο δρόμος. Μάλιστα. Είναι ένας θεσμός. Μάλιστα. Η Ευκοσμία συνεχίζει και θα συνεχίζει όσο μπορεί περισσότερο. Μπράβο. Με την παραλία βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχει. Πέρυσι ήταν προσπόληση, ίσως και έχει πουληθεί, ίσως είναι και ένας τρόπος αδιαφορίας από όλους να πέσει τιμή για να πουληθεί και πιο εύκολα. Δεν το ξέρω. Θεοί και άνθρωποι, και θεοί και πολλά έφεραν, αλλά και άνθρωποι δεν νοιάστηκαν φέτος, δυστυχώς. Ναι. Αυτό σας θλίβει που το βλέπετε? Μας θλίβει, δεν είναι μόνο εμείς που ερχόμαστε και αγαπάμε την περιοχή, γιατί εμείς πάντοτε θα ερχόμαστε. Ο τουρισμός όμως σίγουρα έχει μεγάλο πλήγμα. Γιατί δεν μπορούν τα δωμάτια που έρχονται να τους λες ότι θα πάνε σε μια πιο πέρα παραλία. Του χρόνου θα επιλέξουν το πιο πέρα χωριό. Ναι. Πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά οι θύνοντες, οι δημοτικές αρχές. Βέβαια, επειδή είναι του ΤΑΙΠΕΔ. Ναι, αλλά είναι δικό μας. Και πρέπει με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να το στηρίξουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Λοιπόν, από εδώ, άλλοι προχωράτε. Από το σύλλογο είναι ο πρόεδρος. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Πέμπτη χρονιά φέτος, έτρεξαν, διασκέδασαν. Ήταν μια καλή χρονιά για όλους, είχε μεγάλη συμμετοχή. Ευχαριστούμε τα παιδιά και τον κόσμο. Εύχομαι και του χρόνου να έχουμε πάλι συμμετοχή, να είναι για το τραπεζάκι για όλους μας. Να είστε καλά. Αυτό που θέλουμε βέβαια είναι να έχει ο Δήμος να καθαρίσει το τραπεζάκι. Που είναι με τα φύγια. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό. Πρέπει ο Δήμος να το κοιτάξει, γιατί ο κόσμος παραπονείται. Σας στεναχωρεί και εσάς αυτή η φυσικά μας στεναχωρεί. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι για το τραπεζάκι, για τα φύκια. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εσείς. Ό,τι λέει εδώ ο πρόεδρος. Εσείς είναι με την παραλία. Κατάντια, ναι. Κατάντια. Είναι απίστευτο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι μια παραλία που ερχόμαστε όλοι τόσα χρόνια και την έχουν κλειστεί. Ξεφτύλες, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είμαι η Άδαλη Μωρέιτη και θέλω να πω ότι είναι ο πέμπτος χρόνος από το μαραθώνιο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Απλά το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι στεναχωριόμαστε όλα τα παιδιά για το τραπεζάκι. Όχι μόνο τα παιδιά, όλοι οι γονείς, όλος ο κόσμος. Και ότι βλέπουμε και τουρίστες φεύγουν. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Τίποτα. Είναι ντροπή. Είναι μεγάλη ντροπή. Είναι άσχημο, πολύ άσχημο. Ναι. Και είναι μεγάλη ντροπή και παρακαλούμε όλοι να το καθαρίσουν. Όσο το δυνατότερο πιο σύντομα. Να είστε καλά. Νίκη. Είμαι η Νίκη και μακάρι να καθαρίσουν το τραπεζάκι, γιατί εκεί πέρα έχω περάσει και τα 11 μου χρόνια και κολυμπάω κάθε χρόνο, κάθε μέρα εκεί πέρα. Και την έχω αγαπήσει πάρα πολύ αυτή την παραλία. Και είδες αυτή την παραλία. Ναι. Της αγαπήσει αυτά τα χάλια, Ναι. Εντάξει. Το τραπεζάκι θέλω να καθαριστεί σίγουρα και σήμερα απολύτως, γιατί έχει πολλά φύκια. Καλά και πέρσι είχε λίγα φύκια απ' έξω, αλλά πρέπει να το φτιάξουν. Αυτό το λέω και αυτό πρέπει να το ακούσει ο Δήμος. Να είστε καλά. Θα το μεταβιβάσουμε. Η φωνή σας θα φτάσει. Εγώ είμαι εδώ 9 χρόνια και στο τραπεζάκι κάνω κάθε μέρα μπάνιο και έχω διασκεδάσει πολύ με την παρέα μου και τους φίλους μου. Και ήρθα φέτος και ήταν ένα μαύρο χάλι από τα φύκια και θέλω να καθαριστούν. Ναι, αυτά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το όνομά μου είναι Γεωργία και αυτά που ήθελα να πω τα είπα. Να είσαι καλά Γεωργία, ευχαριστούμε. Για να τρέξουμε το συμβολικό αυτό δρόμο για το τραπεζάκι, εφέτος πραγματικά ο δρόμος είχε μεγάλη σημασία λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην αγαπημένη μας παραλία που έχει μεταμορφωθεί σε ακτή. Από πανέμορφη παραλία, εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι συμμετείχαν. Συγχαρητήρια σε όλους.
και μακάρι να τα πούμε και του χρόνου.